Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που μείνατε. Έχουμε άλλες δύο ομιλίες και τελειώσαμε και μετά ακολουθεί γεύμα. Έβαλα το θέμα της βαλβιδικής στένωσης, της πνευμονικής και της ατρυσίας, γιατί δεν πολύ συζητιέται, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ απλό. Αλλά δεν είναι απλό και δεν είναι απλό όταν έχουμε υποπλασία της δεξιάς κοιλίας. Και συχνά μου παραπέμπουν μαγνητικές για να με ρωτήσουν πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η δεξιά κοιλία, για να αποφασίσουμε εάν θα κάνουμε univentricular ή biventricular repair. Και επειδή θεωρώ ότι αυτή η ερώτηση δεν θα τελειώσει ποτέ και θέλει έρευνα, κυρία Χαρακίδα, έχω βάλει λοιπόν αυτή την ομιλία για να τη συζητήσουμε και να σκεφτούμε. Η υποπλασία της δεξιάς κοιλίας συμβαίνει για διάφορους λόγους, όπως σας είπα, για κριτική στένωση της πνευμονικής, για ατρυσία της πνευμονικής, όπου δεν έχουμε μεσοκοιλιακή επικοινωνία για να υπάρχει κάποια δίωδο στη δεξιά κοιλία και να μεγαλώσει. Φυσικά η ατρυσία της τριγλόχινας, η υποπλαστική και δυσπλαστική τριγλόχινα, η Epstein και διάφορα άλλα σύμπλοκα που είναι στις μονήρες κοιλίες, δηλαδή να έχουμε ένα κολποκοιλιακό κανάλι το οποίο να έχει μικρή δεξιά κοιλία ή ακόμα και κόρτρια τριάτουμ Dexter. Σας είπα ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλό antenatal detection rate. Η πνευμονική στένωση στις συγγενείς καρδιοπάθειες είναι περίπου 8% και η ατρυσία της πνευμονικής είναι 4%. Ποιοι είναι οι παράγοντες που θα μας απαντήσουν την ερώτηση αν θα κάνουμε univentricular ή biventricular repair? Ακόμα δεν έχουμε την απάντηση. Όλες οι δημοσιεύσεις τα περασμένα χρόνια λένε ότι αν έχουμε μία μικρή πνευμονική βαλβίδα ή τριγλόχινα βαλβίδα με Z-score μείον 2,5 και χαμηλότερα, τότε είναι borderline να κάνουμε την biventricular repair. Τελευταία συζητιέται το ratio της τριγλόχινας, του δακτυλίου της τριγλόχινας προς την μητροειδή. Αν έχουμε χαμηλότερους κορεσμούς σε ηλικία ενός έτους, είναι κακό προγνωστικό. Κακό προγνωστικό επίσης είναι όταν έχουμε και κολποειδή, sinusoids. Και φυσικά όταν έχουμε και παθολογική τριγλόχινα βαλβίδα. Αλλά κανένας από αυτούς τους παράγοντες δεν μας δίνουν την πρόγνωση όταν δούμε ένα νεογέννητο, εάν θα κάνουμε biventricular ή univentricular repair. Όταν λοιπόν έχουμε πάνω από Z-score μείον 2,5, μάλλον θα πάμε για biventricular repair. Αλλά κάτω από αυτό όλοι απογοητευόμαστε. Και είναι σωστό αυτό? Για να δούμε λίγο μετά. Όταν το ratio λοιπόν της τριγλόχινας προς τη μητροειδή είναι μεγαλύτερο από 0,79, έχει βγει τελευταία, άρα πρέπει να μετράμε και τη μητροειδή, τότε αυτός είναι καλός προγνωστικός παράγοντας με τις τελευταίες δημοσιεύσεις ότι θα πάμε για biventricular repair. Άρα δεν είναι μόνο η τριγλόχινα και η πνευμονική, είναι και η σχέση της τριγλόχινας, η σχέση της δεξιάς κοιλίας με την άλλη μεριά. Όταν λοιπόν το Z-score είναι λιγότερο από μείον 2,5, τότε δεν ξεγράφουμε τη δεξιά κοιλία, αλλά τη βοηθάμε. Πώς τη βοηθάμε? Της λέμε ότι θα σε βοηθήσουμε μέχρι να αναλάβεις. Και της βάζουμε ένα stent στο βοτάλιο ή σε κάποια κέντρα που δεν κάνουν ductal stenting, βάζουμε ένα BT shunt. Και υπάρχουν δημοσιεύσεις που προσπάθησαν να κάνουν biventricular circulation ακόμα και με tricuspid valve Z-score μείον 0,8. Αυτό είναι μείον 8, συγγνώμη, μείον 8, μείον 9. Αλλά σε αυτούς τους ασθενείς έχουν πει ότι χρειάστηκαν πολλαπλές παρεμβάσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το μωρό, το οποίο μου παραπέμφθηκε για εμβρυϊκή παρέμβαση, γιατί είχε υποπλαστική δεξιά κοιλία, πάρα πολύ άσχημη τριγλόχινα, με ανεπάρκεια τριγλόχινας βλέπετε εδώ, και ατρυσία της πνευμονικής. Η δεξιά κοιλία βλέπετε ότι δεν συστέλλεται και πάρα πολύ καλά, άρα δεν ήταν μόνο υποπλαστική, αλλά ήταν και δυσλειτουργόσα. Οπότε, λόγω της δυσλειτουργίας, παραπέμφθηκε για εμβρυϊκή παρέμβαση. Δεν την έκανα. Γεννήθηκε το παιδί και είχε ατρυσία. Ήλπιζα ότι θα είχε
κριτική στένωση της πνευμονικής, αλλά είχε ατρυσία, δεν μου έκανε τη χάρη. Τρυπήσαμε τη βαλβίδα, περάσαμε το σύρμα, ξεκινήσαμε, αφού περάσαμε το SafeSept κτλ. Κάναμε μία προδιάταση με ένα στεφανίο μπαλόνι, στο ίδιο session, μερικά λεπτά μετά ένα μεγαλύτερο μπαλόνι και ένα μεγαλύτερο μπαλόνι. Το άνυλος της πνευμονικής βαλβίδας αυτού του νεογέννητου ήταν 8 και πήγαμε σε αυτό το session μέχρι 8 μπαλόνι. Και αυτή είναι η κοιλία του μωρού και αυτή είναι η συσταλτικότητα του μωρού. Μετά από 2-3 εβδομάδες δεν του έκανα ductal stenting. Πέρασε αρκετές μέρες στην εντατική με χαμηλό κορεσμό, γιατί η δεξιά κοιλία ήταν μικρή για να κρατήσει το cardiac output και ό,τι και αν του κάναμε είχε αποκορεσμό, και τελικά το βάλαμε στη σιλδεναφύλη. Μετά από μερικές ώρες που μπήκε στη σιλδεναφύλη, το μωρό από 75% κορεσμό ανέβηκε στο 88% κορεσμό. Είναι τώρα ενός έτους, ζουν στο εξωτερικό. Δεν πιστεύει κανείς ότι ήταν ατρυσία της πνευμονικής, δεν πιστεύει κανείς ότι έχει μια φυσιολογική δεξιά κοιλία, χωρίς στένωση στην πνευμονική με moderate regurgitation. Οπότε, τι θα λέγαμε για αυτή τη δεξιά κοιλία? Έκανα καλά που δεν έβαλα στέν στο βοτάλιο, δεν έκανα καλά και έπρεπε να του κάνω μαγνητική μετά από λίγες μέρες για να δω πώς θα τα πάει. Αυτά είναι τα φυσιολογικά volumetrics της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας. Η αριστερή κοιλία έχει στα males περίπου έναν τελοδιαστολικό όγκο 70-80 ml per meter square και η δεξιά κοιλία το ίδιο περίπου. Στην αριστερή κοιλία όμως ξέρουμε ότι το σύνδρομο της υποπλαστικής αριστερής κοιλίας, και μπορεί η κυρία Χαρακίδα να πει κάτι για τα MRI data, αν έχεις όγκο αριστερής κοιλίας πάνω από 25 ml per meter square, δηλαδή πολύ, πολύ πιο χαμηλά από αυτά τα νούμερα που σας λέω, υπάρχουν πολύ σοβαρές ελπίδες να κάνεις biventricular circulation. Το αντίστοιχο όμως δεν υπάρχει για τη δεξιά κοιλία. Δεν υπάρχουν MRI μελέτες αντίστοιχες με την αριστερή κοιλία που να πούνε πάνω από 25 ml per meter square θα κάνουμε biventricular μάλλον για αυτή τη δεξιά κοιλία. Και γιατί δεν υπάρχουν και γιατί μου τα παραπέμπετε αυτά τα παιδιά αφού δεν υπάρχουν νούμερα, άρα να πω τι, πόσο μικρή είναι η δεξιά κοιλία, how small is too small. Και κοιτάξτε λοιπόν αυτό το μωρό που ξέρουν ο κύριος Καρανάσιος και οι συνάδελφοι από το παίδον Αγία Σοφία, το οποίο είχε πάρα πολύ μικρή δεξιά κοιλία. Κοιτάξτε τι μικρούλα που είναι αυτή η δεξιά κοιλία. Αυτό το μωρό λοιπόν είχε κάτι πολύ σπάνιο, είχε ανώμαλη αριστερή άνω κύλη φλέβα και κάτω κύλη φλέβα στον αριστερό κόλπο και είχε και μια δεξιά άνω κύλη φλέβα που νομίζαμε ότι πάει στο δεξιό κόλπο, άρα κάτι πήγαινε δεξιά, αλλά δεν πήγαινε, πήγαινε και αυτή στον αριστερό κόλπο και είχε ένα μεσοκολπικό έλλειμμα, οπότε όλες οι φλέβες πηγαίναν αριστερά και μέσω του μεσοκολπικού κάτι κυκλοφορούσε δεξιά και αυτό που κυκλοφορούσε έκανε αυτή τη δεξιά κοιλία. Και είπαμε, οκ, στη μαγνητική, αλλά όχι τόσο πολύ για τους όγκους, αλλά για την ανατομία η οποία μας ξεκαθάρισε ότι και η δεξιά, που ελπίζαμε ότι πηγαίνει δεξιά, πήγαινε και αυτή αριστερά. Και κοιτάξτε λοιπόν εδώ τον όγκο της δεξιάς κοιλίας. Είναι 20 ml per meter square versus 93 ml per meter square η αριστερή. Μας λέει κάτι αυτό, ξέρω εγώ, είναι σαν την αριστερή, 25 ml per meter square. Και τι κάναμε, το διορθώσαμε. Ορίστε ο υπέρηχος πριν, μια τεράστια διατεταμένη αριστερή κοιλία φυσικά έπαιρνε όλες τις φλέβες. Μια πάρα πολύ μικρή δεξιά κοιλία και αφού έγινε η διόρθωση με Glenn, δηλαδή 1.5, κοιτάξτε την δεξιά κοιλία που μεγάλωσε. Γιατί πήρε όγκο, ήταν προφανές. Άρα η δεξιά κοιλία μάλλον μπορεί να κάνει remodeling. Εδώ είναι ένας άλλος ασθενής που είχε pulmonary atresia intact septum. Σε αυτόν τον ασθενή, ο κύριος Μητρόπουλος, άνοιξε την πνευμονική βαλβίδα με ανοιχτή βαλβιδοτομή. Αυτή ήταν η δεξιά του κοιλία, ένας τεράστιος δεξιός κόλπος. Είναι ανοιχτή η πνευμονική βαλβίδα, αλλά η δεξιά κοιλία είναι ακόμα μικρή και μου έρχεται για μαγνητική, για να πω αν μπορούμε να κάνουμε biventricular circulation ή όχι.
χωρίς να έχω reference paper για όγκους. By eye bowling, λες, ok, μάλλον θα κάνουμε εδώ πέρα by ventricular circulation. Και νάτος εδώ, μετά από πολλαπλές διανοίξεις, είναι ασθενής του Ωνασίου, πολλαπλές διανοίξεις της πνευμονικής βαλβίδας, και νάτος λοιπόν εδώ πέρα, πάλι που έρχεται για μαγνητική, και αυτή η κοιλία έγινε αυτό, και αυτή η κοιλία έγινε αυτό, και αυτό εδώ έγινε αυτό. Άρα βελτιώθηκε. Άρα πάμε για biventricular circulation. Ξέρουμε ότι όταν βλέπουμε την ατρυσία της πνευμονικής προγεννητικά, οι ασθενείς έχουν καλύτερη διάγνωση, γιατί είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, ξέρουμε τι να κάνουμε και όλα αυτά. Και μπήκε στη φαρέτρα, πριν από πάνω από μία δεκαετία τώρα, η εμβρυϊκή παρέμβαση για την υποπλαστική δεξιά κοιλία, όπως σας είπα ότι μου είχε παραπεμφθεί το μωρό. Και ξέρουμε ότι είναι μεγάλη υπόθεση να κάνεις εμβρυϊκή παρέμβαση και κατά 50% χάνεις το μωρό. Άρα έχει θέση η εμβρυϊκή παρέμβαση στην ατρυσία ή τη στένωση της πνευμονικής εμβρυϊκά. Για να γίνει τι? Να μεγαλώσουμε τη δεξιά κοιλία και να ρισκάρουμε one in two ότι θα πεθάνει? Γι' αυτό δεν έκανα την παρέμβαση σε εκείνο το μωρό που είναι τώρα τέλεια. Αυτό είναι από το αρχείο του Guy's and Thomas's, της Gerlin Charland. Εδώ είναι ένας ασθενής με ατρυσία της πνευμονικής και ακέραιο μεσοκολπικό διάφραγμα, στον οποίο είχαμε κάνει εμβρυϊκή παρέμβαση με τον καθηγητή Κιουρέση όταν ήμουνα στο Λονδίνο, διότι το αδελφάκι του είχε και αυτό ατρυσία πνευμονικής με intact septum και στα χέρια του Κιουρέση έκανε διάνοιξη της βαλβίδας, οπότε η μητέρα είχε τρομερή εμπιστοσύνη στον καθηγητή και ανοίξαμε τη βαλβίδα, μας πήρε πάρα πολλές ώρες να κάνει την εμβρυϊκή παρέμβαση και ήμασταν πολύ χαρούμενοι, αλλά η βαλβίδα ξανάκλεισε. Και όταν γεννήθηκε το μωρό, που ευτυχώς γεννήθηκε, ξαναξεκινήσαμε από την αρχή. Δηλαδή, κάναμε μία ατρυτική πνευμονική βαλβίδα. Για να δούμε το International Registry. 18 κέντρα, 370 περιστατικά εμβρυϊκών παρεμβάσεων, μόνο 16 βαλβιδικές παρεμβάσεις στην πνευμονική προγεννητικά. Μόνο 16. Άρα, τα γρήγορα συμπεράσματά μου είναι ότι η δεξιά κοιλία, που δεν την έχουμε μελετήσει επαρκώς, μάλλον δεν συμπεριφέρεται όπως η αριστερή κοιλία, γιατί η αριστερή κοιλία έχει και ενδοκαρδιακή ινοελάστωση, έχει άλλα properties η μία κοιλία από την άλλη. Η δεξιά κοιλία φαίνεται ότι μεγαλώνει όταν την κάνουμε recruitment στην κυκλοφορία, it grows with rehabilitation. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όριο, MRI volumetric όριο, για το πόσο πρέπει να είναι μια δεξιά κοιλία ή πάνω από πόσο για να κάνουμε δίχωρη κυκλοφορία. Το Z-score που όλοι χρησιμοποιούμε για να πούμε στους χειρουργούς μας αν πάμε για μία ή δύο κοιλιών διόρθωση, είναι μεν μείον 2,5, αλλά δεν είναι και αυτό 100% reliable. Κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Δεν πρέπει τόσο πολύ εύκολα να ξεγράφουμε τη δεξιά κοιλία, εκτός φυσικά αν έχουμε ατρυσία της τριλόχινας ή άλλες παθολογίες που σας είπα. Και όταν έχουμε καλές κολποκοιλιακές βαλβίδες, τότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί με την ατρυσία της πνευμονικής και με την κριτική στένωση της πνευμονικής και να προσπαθούμε να εισαγάγουμε τη δεξιά κοιλία στην κυκλοφορία, γιατί το πιο πιθανόν είναι ότι θα τα καταφέρει, αλλά προφανώς χρειαζόμαστε περαιτέρω μελέτες. Σας ευχαριστώ.